χώρα μας έτοιμα. Εμένα δεν με πειράζει το ποσό το οποίο, αν θα είναι μία δόση ή δύο παραπάνω δόσεις, που σε μία μερίδα κόσμου έχει σημασία. Ποια όλα έχουν σημασία. Εμένα με πειράζει λίγο το αλαλούμ. Δηλαδή, με πειράζει το γεγονός ότι το πρωί το λες έτσι. 6 ώρα το απόγευμα εμφανίζεται εδώ, το βλέπω και σε διάφορα site και ενημερωτικά site και σοβαρά, ότι έριξε πόρτα η Τρόικα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν κάνει καλό, δεν κάνει καλό στην οικονομία, παντού. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εμένα ξέρετε, με ενοχλεί περισσότερο από όλα. Ότι αυτή τη στιγμή έρχεται μία Τρόικα. Ναι. Έρχεται χωρίς να είναι εδώ, δηλαδή. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά στην ουσία. Με ηλεκτρονικότητα και δρομή. Νόμο του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι που με ενοχλεί, διότι η κυβέρνηση και εμείς πραγματικά εξήραμε την στάση την οποία επέδειξε σε όλο αυτό το κομμάτι της ρύθμισης. Ήταν ένα πάγιο αίτημα, όπως ξέρετε, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, η ρύθμιση των 100 δόσεων και πραγματικά δώσαμε και δίνουμε τα συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά για την ρύθμιση αυτή. Σε κάθε περίπτωση Πρόεδρε, όμως. Επιτρέψτε μου τώρα, θέλω να το πω. Δηλαδή η Τρόικα νομοθετεί. Τηλεφωνικά, ρωτάω τον Κώστα τον Μίχαλο, που τον ξέρω τόσα χρόνια στον χώρο της αγοράς, έχουμε κάνει δεκάδες συνεντεύσεις, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια και θέλω να το ξαναπώ. Δηλαδή, πιστεύει ο Κώστας ο Μίχαλος ότι η Τρόικα νομοθετεί τηλεφωνικά, είναι βαρύ. Κύριε Ταλαμάγκα, το ξέρω ότι είναι βαρύ, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είδαμε αυτό άλλωστε από έγκυρη εφημερίδα η οποία το Σαββατοκύριακο ανέφερε το γεγονός ότι υπήρχαν ενστάσεις για όλο το νομοθέτημα της ρύθμισης από την Τρόικα. Και το Σάββατο είχαμε επίσημη διάψευση του Υπουργείου Οικονομικών, μάλλον όχι διάψευση, δήλωση ότι εμένει το Υπουργείο Οικονομικών, εμένει η κυβέρνηση στην απόφαση αυτή, η οποία ήδη είχε πάρει τον σχηματισμό ενός νομοθετήματος. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει η ανάλογη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης.